Καλή σας ημέρα. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε το καλύτερο σημείο για να σας δείξουμε εικόνα από ψηλά. Όπως βλέπουμε, οι κλούβες των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί κατά μήκος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μιλάμε για περισσότερες από 25 κλούβες των ΜΑΤ, μέχρι τη γωνία της οδού Δέγλερη, όπου έχουν αποκλείσει την είσοδο στο στενό, όπως είπαν νωρίτερα και οι συνάδελφοι που βγήκαν στον αέρα. Η οδός Λουκάριος έχει κλείσει τελείως. Κλούβες υπάρχουν στο σημείο που συναντάται η οδός Λουκάριος με την οδό Κάλβου. Σταθμευμένο όχημα δεν υπάρχει πουθενά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν περιμετρικά του εφετείου και στα στενά από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Λυκαβητού. Αστυνομικοί της Τροχέας βρίσκονται επίσης περιμετρικά του εφετείου. Όπως βλέπετε, είναι κλειστή και η άνοδος και η κάθοδος. Ο κόσμος έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται. Να σας πω, τα μέτρα ασφαλείας που βλέπουμε από ψηλά θυμίζουν Αμερικανική πρεσβεία σε επέτειο Πολυτεχνείου. Ναι. Συνθήματα σε πανό που κρατάει ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, που γράφουν «Λευτεριά στο λαό, θάνατο στο φασισμό». Μιλούν και φωνάζουν, μιλούν μεταξύ τους συνεχώς και φωνάζουν συνθήματα κατά του φασισμού και του πλήγματος που επιφέρει στη δημοκρατία. Γεωργία. Όπως είπε και η Βλαμπία, η Ρεύη, ναι. Στις ταράτσες υπάρχουν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά τα πνεύματα είναι ήρεμα μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε έτσι να παραμείνουν. Και τον ντρόν της αστυνομίας πετάει συνεχώς, κυρίως από την πλευρά των προσφυγικών. Δεν έχει έρθει ακόμα προς τα δω. Μάλιστα.